τον αξιότιμο αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση και εκλεκτό φίλο της περιφέρειάς μας, δεδομένου ότι είναι η πολλωστή φορά που επισκέπτεται τη Δυτική Μακεδονία. Κύριε Υπουργέ, δεν θυμόμαστε άλλον υπουργό, συνάδελφό σας, τουλάχιστον στο πρόσφατο ή και στο απότερο παρελθόν, να έχει κάνει τόσο συχνές επισκέψεις στη Δυτική Μακεδονία. Οπότε μπορούμε να εισηγηθούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να σας απονείμουμε τον τίτλο του επιτίμου Δυτικού Μακεδόνα στην επόμενη επίσκεψή σας, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον σας είναι ειλικρινές, αλλά και το έργο σας είναι αποτελεσματικό. Είναι αποτελεσματικό διότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Δυτική Μακεδονία βλέπει να αποτυπώνεται ως περιφέρεια σε τρία κεφαλαιόδους σημασίας νομοσχέδια της χώρας, της ελληνικής πολιτείας, που όχι απλά την φωτογραφίζουν, αλλά την ονοματίζουν. Έτσι, το πρόγραμμα δίκης μετάβασης που έχει μετατραπεί πλέον σε νόμο της δίκης μετάβασης, αναφέρεται αποκλειστικά στις περιφέρειες που μετάβαση και στη Δυτική Μακεδονία. Ο αναπτυξιακός νόμος ονοματίζει ξεκάθαρα την Δυτική Μακεδονία. Οι στρατηγικές επενδύσεις ξεκάθαρα μιλούν για τις δυνατότητες που δίνεται και στη Δυτική Μακεδονία να αναπτυχθούν αυτές οι επενδύσεις. Συνολικά έχουμε από την πλευρά σας ένα πλαίσιο, όπως έχει δημορφωθεί, πολύ ευνοϊκό για την επόμενη μέρα στη Δυτική Μακεδονία, για τις επενδύσεις που όλοι τόσο πολύ θέλουμε, δεδομένου ότι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το τέρας της ανεργίας, που είναι και ο κυριότερος αντίπαλος της τοπικής κοινωνίας και όλων των τοπικών αρχών. Με αυτήν την προετοιμασία που έχει γίνει, δίνονται τα ισχυρότερα κίνητρα ιστορικά στην περιφέρειά μας, με τα μεγαλύτερα ποσά και ήδη το ενδιαφέρον μεγάλων ομίλων να επενδύσουν στη Δυτική Μακεδονία είναι έμπρακτο. Έχουμε γίνει μάρτυρες αγοραπολισιών μεγάλων εκτάσεων από μεγάλους ομίλους για να εγκαταστήσουν τις επενδύσεις τους. Η επίσκεψή σας συνοδεύεται με τα εγκαίνια σήμερα της βιομηχανικής περιοχής Κοζάνης, ένα έργο που ταλαιπώρησε πάρα πολύ την πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου, κύριε Υπουργέ, ότι συμπληρώνεται 28 χρόνια από όταν ξεκίνησε η βιομηχανική περιοχή στην Κοζάνη, που τα τελευταία χρόνια ήταν πρωταθλητής. Πράγματι, σε περιμέναμε και είχαμε θέσει το θέμα στον κύριο Περιφερειάρχη ότι είναι πολύ επιτακτική ανάγκη να είστε παρόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε την τιμή σήμερα να σας έχουμε μαζί μας. Και εγώ σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή, αλλά θέλω να θέσω κάποια βασικά ερωτήματα και να τοποθετηθώ πάνω στα ζητήματα που θέσατε. Πράγματι, η απολιγνητοποίηση δεν άρχισε με την ανάληψη της θητείας αυτής της Περιφερειακής Αρχής. Εδώ και αρκετά χρόνια η λιγνητική παραγωγή άρχισε να μειώνεται, όμως σε αυτή την περιφερειακή διοίκηση, αυτή την περίοδο που διοικεί αυτή η Περιφερειακή Αρχή, ξαφνικά είχαμε μία απόφαση του κυρίου Πρωθυπουργού, όπου είπε ότι θα γίνει η βία απολιγνητοποίηση. Και δεδομένη της απόφασης αυτή του κυρίου Πρωθυπουργού, η περιοχή βρέθηκε απόλυτα ανέτοιμη. Δεν υπήρξε ένα μεταβατικό πρόγραμμα βάσει του οποίου θα καλύπτονταν άμεσα οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν, και είναι χιλιάδες οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Δεν υπήρξε αυτή η πρόνοια, παρόλα αυτά υπήρξε μια απόφαση για βία απολιγνητοποίηση. Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε στην Δυτική Μακεδονία. Θα χαιρόμασταν βέβαια αν είχατε έρθει νωρίτερα αυτά τα τρία χρόνια, γιατί στην περιφέρεια μπορεί να ήρθατε, αλλά στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι η πρώτη φορά που σας βλέπουμε και βέβαια το χαιρετίζουμε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην περιφέρεια της εικονικής πραγματικότητας. Αυτή που ζούμε οι Δυτικομακεδόνες τρία χρόνια τώρα. Μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ, πέρασαν από εδώ αυτοκινητοβιομηχανίες, ψηφιακή κολοσσή, φαρμακοβιομηχανίες, θερμοκήπια, μέχρι και ένας λευκός δράκος που θα έδινε 20.000 θέσεις εργασίας. Τελευταία κυκλοφορία, η επένδυση υδρογόνου με τα 700 εκατομμύρια και τις 500 θέσεις εργασίας. Ξέρετε όμως τι είδαμε εμείς, τι πραγματικά είδαμε. Εμείς είδαμε κόσμο να φεύγει. Έχουμε γεμίσει τα γκαρσόνια των νησιών από Δυτικομακεδόνες. Τεχνίτες γούνας, επιχειρηματίες.
Είδαμε τις τηλεθερμάνσεις στο κόκκινο, έτοιμες να κλείσουν, να μην ξέρουμε αν θα ανοίξουν τον Οκτώβριο που ανοίγουν. Είδαμε το φυσικό αέριο αντί να έρχεται, απλά να διέρχεται με ένα χρονοδιάγραμμα κινούμενη άμμο και να μην, δίνει, να μην έχει παροχές ούτε σε οικισμούς που έχουν σκαφτεί ολόκληροι. Είδαμε τα κονδύλια του Ταμείου για την Απολιγνητοποίηση να πηγαίνουν στα νησιά. Είδαμε να πετιούνται οι μεγάλες μας υποδομές έξω από το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι όταν άλλη ελπίδα για να χρηματοδοτηθούν τέτοιου μεγέθους υποδομές δεν υπάρχουν. Είδαμε να καταστρέφονται γεωργοί και κτηνοτρόφοι με τα τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα σε γόνιμες εκτάσεις από μεγαλοεπενδυτές που θα βγάζουν τα πλούτη εκτός Δυτικής Μακεδονίας. Είδαμε τις επιχειρήσεις μας, τους ΤΟΕΒ, τις ενεργειακές μας κοινότητες να εξοπετιούνται από τις αδειοδοτήσεις για φωτοβολταϊκά. Είδαμε ακόμη και τα επενδυτικά κίνητρα στα οποία αναφερθήκατε να πηγαίνουν αλλού. Ακόμη και αυτά τα επενδυτικά κίνητρα της απολιγνητοποίησης. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω, 2 λεπτά θα ξεκλέψω από το χρόνο σας. Κύριε Υπουργέ, θέλω, αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι, εκτός από τη μεταλλητική περίοδο που διανύουμε εδώ και αρκετά χρόνια, 2 έτη, αλλά τόσα πιστεύω ότι μια μεγάλη κρίση ταλανίζει τον κλάδο της Γνωπιείας, γιατί ως γνωστόν η επαρχία Βοΐου και ο νομός Καστοριάς, ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας εξαρτάται από τον κλάδο της γούνας και της εκτροφής γονοφόρων ζώων. Άρα, σε ό,τι αφορά την μετάβαση ΑΕ, πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο πάνω σε αυτό το κλάδο της επιχειρηματικότητας. Να έρθω λιγάκι στα θέματα του Δήμου Βοΐου, το οποίο πιστεύω είναι αρμοδιότητα δική σας. Σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, έχουμε ακούσει πολλά τώρα τελευταία για εξοικονόμηση μέσω των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι εμείς έχουμε σαν Δήμος Βοΐου ιδρύσει 2 ενεργειακές κοινότητες 8,5 ΜΒ, όταν όλη η ενεργειακή δαπάνη του Δήμου είναι στα 7 ΜΒ. Έχουμε πάρει όλες τις απαραίτητες άδειες, αλλά αυτό που έχουμε, υπάρχει ένα κόλλημα, είναι ότι έχουμε στείλει αίτημα στο ΔΔΕ και μας απάντησε πολύ απλά ότι το δίκτυο της μέσης τάσης είναι υπερφορτωμένο. Βέβαια τώρα κάτι, και μας ζήτησε μάλιστα το αίτημα που κάνουμε, το κάνουμε σε βάθος πενταετίας για να μας απαντήσει ένα διάστημα 5 ετών. Βέβαια από ό,τι έχουμε ακούσει τώρα θα γίνει μια προσπάθεια για να γίνει αύξηση του δικτύου με τα υπάρχοντα δεδομένα χωρίς να προχωρήσει σε κάποια επένδυση κατά 30%. Άρα θα σας παρακαλούσαμε να δοθούν ιδιαίτερη προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές κοινότητες που αποτελείται από εταιρείες και από νομικά πρόσωπα του Δήμου Βοΐου. Ένα άλλο θέμα είναι το δίκτυο του φυσικού αερίου στην περιοχή της Νεάπολης και της Χιάτιστας. Έχει εγκριθεί και η χρηματοδότηση μαζί με το Βελβεντό και τα Σέρβια από το Υπουργείο, αν δεν κάνω λάθος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Να το δείτε λιγάκι και αυτό να τρέξει, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς που έχει κολλήσει. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και αν αναλογιστούμε ότι στην Κοζάνη μέσα, αν και υπάρχει η τηλεθέρμανση, στη Σιάτσα και στην Άβουλη, λόγω ότι είναι πάνω από 3.000 πληθυσμό, δεν επιδοτείται καν το πέλετ, να καταλάβετε, και τα καυσόξυλα. Παρακαλώ, συντομεύετε. Όταν έχει ένα κόστος αυτή τη στιγμή το πέλετ στα 500 ευρώ, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας. Η επιδότηση, μάλλον. Και τελευταίο και κλείνω, κύριε Υπουργέ, βάσει του αναπτυξιακού νόμου που έχετε κάνει τώρα, θα μιλήσω για ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτοί που θα υποβάλλουν την πρόταση στον αναπτυξιακό νόμο πρέπει να έχουν το 30% τα ιδία κεφάλαια και όσο παραπάνω έχεις, παίρνεις παραπάνω μοριοδότηση. Επίσης, ο αναπτυξιακός πληρώνει ή χρηματοδοτεί τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν με 3 πιστοποίησεις, στο 30, στο 60 και στο 100%. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικροί επενδυτές και...